αποφασίσει να μην παρέμβω στη διαδικασία για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα για την οικονομία της συζήτησης και δεύτερον για να εξελιχθεί η κουβέντα εδώ στην Ολομέλεια με τρόπο ομαλό. Αλλά μια και με ρώτησε ρητορικά φαντάζομαι ο ομιλητής της Νέας Δημοκρατίας, θα πάρω μόνο ένα λεπτό για να απαντήσω στις δύο ερωτήσεις που έθεσε. Πρώτα απ' όλα ρώτησε αν ο προϋπολογισμός του 2017 πιάνει κάποιο στόχο. Να πω ότι κάθε προϋπολογισμός θέτει ένα στόχο, ένα μόνο στόχο, το στόχο των πρωτογενών πλεονασμάτων. Και το 2017 και το 2016 και το 2015 οι τρεις προϋπολογισμοί αυτοί πιάσαν το στόχο που είχαν θέσει και θα έλεγα τον πιάσανε για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας. Καμία άλλη κυβέρνηση πριν το 2015 δεν έπιασε στόχο προϋπολογισμού. Ας πάω όμως, ο προϋπολογισμός είναι για τα δημόσια οικονομικά, κύριε Βαρβετσιώτη. Δεν θέτει στόχο ανάπτυξης, πρόβλεψη καν για την ανάπτυξη. Ας μάθουμε πρώτα απ' όλα για ποιο λόγο κατατίθεται ο προϋπολογισμός στο Κοινοβούλιο και μετά ας το συζητήσουμε. Πάμε τώρα στο δεύτερο ερώτημα. Απάντησε ρητορικά ο ομιλητής της Νέας Δημοκρατίας λέγοντας ότι η υπεραπόδοση του 2017, φαντάζομαι ότι το ίδιο λένε για το 2016, οφείλεται στην υπερφορολόγηση. Ας δούμε λοιπόν τι λέει ο προϋπολογισμός του 2017. Τα φορολογικά έσοδα, δυστυχώς, τα φορολογικά έσοδα του 2017 ήταν κάτω από τον στόχο. Η υπεραπόδοση του 2017 οφείλεται αποκλειστικά ή σχεδόν αποκλειστικά στην υπεραπόδοση του ΕΦΚΑ. Δεύτερον, είπε ο μιλητής της Νέας Δημοκρατίας ότι ο δεύτερος λόγος υπεραπόδοσης είναι η δημιουργία ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Θα το επαναλάβω για πολλωστή φορά. Όταν δημιουργείς ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, επιδεινώνεις, δεν βελτιώνεις το δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Το λέω αυτό, κύριε Πρόεδρε, για ένα λόγο. Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό είναι σοβαρή. Ίσως είναι η πιο σοβαρή συζήτηση του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Καλό λοιπόν τους βουλευτές, όλους τους βουλευτές, πριν τοποθετηθούν, να ρίξουν μια ματιά στον προϋπολογισμό και να ξέρουν γιατί μιλάνε. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ.